Εδώ είμαστε. Βρισκόμαστε κάπου στη Χαλκιδική, σε ένα λεβιτοστάσιο. Ας τραβήξουμε το πρώτο πλάνο γνωριμίας και να έχουμε να θυμόμαστε τα χάλια μας τα μαύρα. Τι να πω, καλέ Θεούλη των υδραυλικών. Τι να πω, δεν έχω να πω κάτι. Εδώ ένα λεβιτοστάσιο σπαζοκεφαλιά. Βρισκόμαστε σε ένα σπίτι, σε μια τριόροφη μεζονέτα, μπορούμε να την πούμε βίλα. Είναι σε ένα οικόπεδο γύρω στα 2-3 στρέμματα. Καθαρό, είναι γύρω στα 250 τετραγωνικά σπίτι. Ήρθα εδώ εχθές το βράδυ και σήμερα με την ησυχία μου ήρθα να δω τα χάλια μας εδώ πέρα. Η φίλη μου η Μαρία είναι φαν του καναλιού, ναι. Το 11% από εσάς που παρακολουθείτε είστε γυναίκες. Φτάνετε σε ένα σημείο να χτυπάτε θέρμανση και τα λοιπά και να βγάζει εμένα. Με τη Μαρία μιλάμε εδώ και αρκετό στο καιρό στο τηλέφωνο. Πότε θα έρθεις Χαλκιδική, πότε θα έρθεις. Τελικά ήρθα ένας θαυμάσιος άνθρωπος, συνεννοήσιμος. Αν και η γυναίκα γνωρίζει πάνω κάτω τι θέλει, πάνω απ' όλα ασφάλεια. Αυτό μου είπε. Ήρθα και συνάντησα αυτή εδώ την κατάσταση, η οποία με στεναχωρεί πάρα πολύ όταν βλέπω αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι να πω. Μου λέει ότι ακόμα και αυτά που γράφω εδώ πέρα στους συλλέκτες, σαλόνι, αριστερά, κουζίνα, χολ, τουαλέτα, μόνη μου λέει έκατσα και τα σημείωσα για να βρω μία άκρη. Τι άκρη να βρεις εδώ πέρα. Μια κατάσταση τραγική. Φυσικά το κερασάκι στην τούρτα. Δεν έχουμε το Θεό μας, ρε φίλε, ειλικρινά δηλαδή, δεν έχουμε το Θεό μας. Πες μου εσύ τι να πω. Μετά μου λέει ο άλλος να μην βρίζω. Εντάξει ρε παιδιά, δεν βρίζω. Βρίστε εσείς. Εδώ δες κατάσταση. Δεν έχω, λέει, τσιγκουνευτεί, γιατί διαβάζω, λέει, καμιά φορά και τα σχόλια που λέει, να, ο μάστορας δεν πληρώθηκε σωστά, παζάρια, μου λέει, Στράτο, το σπίτι, το κτίριο όλο βγήκε γύρω στο μισό εκατομμύριο ευρώ, λες να τσιγκουνευόμουν, μου λέει, 50, 100, 200, 1000 ευρώ. Ό,τι μου λέγανε, λέει, το έκανα. Τους έβαζα και έλεγα, ναι, μάλλον. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αυτό που βλέπουμε, τοποθετήθηκε εδώ πλακάκι. Εκεί το πλακάκι είναι οι μυτελές, οπότε οτιδήποτε νερό θα τρέξει τώρα αυτή τη στιγμή μέσα στο λεβιτοστάσιο, έχει βέβαια και μια σκάρα. Τα νερά πολύ απλά μπορούν να φύγουν από εκεί και να πάνε και να βγάλει υγρασία μέσα στο σπίτι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Εκεί βλέπω μια αναμονή αποχέτευσης, δεν ξέρω ποιος τη βούλωσε με αφρό. Αυτή είναι η κεντρική παροχή της ίδρευσης, του μπόραμα μέχρι να δύσει ο ήλιος. Φίλτρα νερού εδώ σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε. Πολλές φορές κάθομαι και λέμε για το σωστό κανάβωμα. Το σωστό κανάβωμα, παιδιά, είναι αυτό εδώ το πράγμα. Εδώ έγινε το κανάβωμα, δεν έγινε σωστά. Και φαίνεται από τις διαρροές που έχει εδώ πέρα και σε άλλα σημεία εδώ. Δηλαδή το σωστό κανάβωμα πρέπει να έχει διάρκεια ζωής στα πολλά τα χρόνια. Γιατί οι πιέσεις είναι διαφορετικές. Δηλαδή εδώ τι να πω. Εδώ φυσικά ο μάστορας ένα σπίτι χιλιάδων ευρώ, αλλού έχει βάλει λευκό του μπόραμα, αλλού έχει βάλει μαύρο του μπόραμα. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Εδώ έχουν σουφατιστεί πίνακες, δεν έχουν μείνει τίποτα. Κρίμα, είναι κρίμα. Φυσικά εγκατάσταση με χαλκό σε πολλά σημεία, γαλβανιζέ εξαρτήματα σε άλλα σημεία, ηλεκτροβάνες εδώ πέρα, αυτόματος πληρώσεως εκεί. Πέστε μου στις βαλβίδες ασφαλείας τώρα. Ένας θερμοϊδραυλικός, να το πω απλά, ξέρει το πιο βασικό, ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να μπει μετά τη θέρμανση, μετά το λέβητα, είναι οι βαλβίδες ασφαλείας, ακριβώς μετά. Και εδώ δες τώρα πώς ταξίδε, περνάει από εδώ θερμοστάτης επαφής, γιατί θα σας δείξω και μετά έχει δίπλα ένα ξυλολέβητα, γιατί όταν είδαν οι άνθρωποι να καίνει 3, 4, 5 τόνους πετρέλαιο και να μην ζεσταίνονται,
Πριν 4 χρόνια βάλαν και ένα ξυλολεύει, ήταν ένα μπάφερ εκεί, θα ρίξουμε άλλο γέλιο. Και φτάσαμε, λέει, να είμαστε θερμαστές εδώ πέρα. Και δες που ο τετραπέρατος που μου έβαλε τις βαλβίδες ασφαλείας. Πες μου εσύ τι να πω. Πες μου. Και φυσικά δεν ξέρω ποιος και τι. Η μία η βαλβίδα έχανε, γιατί φαίνεται εκεί κάτω στο πάτωμα ότι έσταζε. Κάποιος, δεν ξέρω ποιος, ήρθε και έβαλε μία βρύση. Βέβαια, μπορεί να το έκανε και ο ιδιοκτήτης, έτσι. Εκεί έρχομαι και σας λέω εγώ ότι καλός και σωστός ενημερωμένος είναι, καλός είναι ο ενημερωμένος φίλος παύλα πελάτης που να ξέρει τι κάνει αυτή η βαλβίδα, πόσο σοβαρό εξάρτημα είναι και ότι δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα και φυσικά δεν είναι εδώ η θέση της. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Καμαρώστε τώρα. Ένα ωραίο λεβιτάκι με έναν έλκο καυστήρα. Με ρωτάει ο κόσμος ποιο είναι το καλύτερο λέβητας. Για μένα δεν υπάρχει καλύτερος λέβητας. Υπάρχει καλή και σωστή τοποθέτηση. Έχουν αφήσει εδώ την παλέτα που, όπως πολύ σωστά πολύ λέτε, σιγά σιγά σαπίζει. Εδώ υπάρχει ένα δοχείο διαστολής, δεν χρειάζεται να τα λέω, το λέει το ταμπελάκι, ο οποίος αυτός το δοχείο διαστολής τι είναι, είναι συνδεμένο στον ξυλολέβητα που είναι από την πίσω μεριά, που είναι γύρω στις 70-80.000 θερμίδες. Άκουσον, άκουσον, 80.000 θερμίδες ξυλολέβητα και δίπλα ένα μπάφερ 1.000 λίτρα. Σε ποιο να εξηγήσω εγώ τώρα ότι άμα το ψάξεις βάση αντιστοιχίας, ένα μπάφερ 1.000 λίτρα δεν θέλει ούτε 35-40.000 θερμίδες ξυλολέβητα. Και δίπλα ακριβώς ένα πιεστικό με αυτό το πρέσο stop, μια ωραία δεξαμενή ανοξείδωτη με τα φλωτέρ και αυτά, θα το δούμε μετά όλη αυτή την κατάσταση που πάει, τι κάνει και όλα αυτά. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Φυσικά παροχή πετρελαίου, ακόμα δεν ξέρουμε καλά καλά που πρέπει να μπαίνει η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου. Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου μπαίνει αμέσως μετά τη βάνα εκεί. Και φυσικά πρόσεξε να δεις, με έχει βάνα με τρελό ρακόρ και μετά με συνεχίζει με τουμπόρωμα, που κανονικά η βάνα αυτή δεν χρειάζεται, από τη στιγμή που μπορώ, αν χρειαστεί, να λύσω από εκεί το ρακόρ και να κάνω τη δουλειά μου. Αυτό λέω πολλές φορές, ρίχνουμε εξαρτήματα και υλικά εκεί που δεν χρειάζεται. Εδώ τι έχουμε, βάνα με τρελό ρακόρ. Ακριβώς από πίσω είναι ένας ξυλολέβητας, θα τον δείξουμε και αυτόν. Εκεί να δείτε κλάμα. Δοχείο διαστολής εδώ πέρα, κοίταξε πως είναι κρεμασμένο. Φυσικά ακόμα δεν το έλεγξα. Αυτός είναι ο έλεγχος. Έχει αέρα μέσα, ευτυχώς δεν είναι τρίπιο. Εδώ δες κατάσταση τώρα. Έρχεται από εδώ, μετά μου λες εσύ μη βάζεις μίνι βάνα, απαγορεύονται οι βάνες, λέει, στο δοχείο διαστολής. Και φυσικά σας πληροφορώ ότι αυτή την εγκατάσταση, ίδρυυση, θέρμανση, όλα, ναι φίλε εσύ που τα κόβεις χοντρά, την έχει κάνει αδιούχος υδραυλικός. Δηλαδή εσύ τι νομίζεις, ότι είσαι αδιούχος υδραυλικός, πτυχιούχος, πώς το λένε αυτά, και θα κάνεις καλύτερη δουλειά? Να του, καμαρώστε. Θέλετε και ονόματα, να σας δώσω και ονόματα, ό,τι θέλετε. Γιατί αν είναι ένας απλός υδραυλικός και κάνει κάποιες δουλειές, έχει ας πούμε το ελαφρυντικό, ναι ρε φίλε, δεν είναι η δουλειά σου, τι κάθεσαι και ανακατεύεσαι. Όταν είσαι αδιούχος, πτυχιούχος, υδραυλικός, μπορούμε να συζητήσουμε και για τη δεξαμενή του πετρελαίου που είναι ακριβώς δίπλα, γιατί αυτή η δουλειά έγινε από την αρχή. Κανείς δεν είπε στον κόσμο εδώ ότι πρέπει να είναι σε χωριστό χώρο ή να υπάρχει διαχωριστικό. Φυσικά, φίλε μου Φραγκίσκο Δαχτυλίδη, πουθενά δεν υπάρχει πυρόσβεση κτλ. Που άμα έλεγες τώρα στον άνθρωπο εδώ πέρα ότι ξέρεις για την ασφάλειά σου θα δώσεις και 50 ευρώ για έναν πυροσβεστήρα, δεν θα τα δώσει. Εδώ δες χάλια, εδώ δες. Εδώ δες. Που θα μπορούσε πολύ απλά να πάρει αυτό το δοχείο διαστολής, να το γυρίσει αλλιώς και να το βιδώσει στον τοίχο. Τόσο απλά. Για γέλια και για κλάματα είμαστε, αδερφέ. Αυτό έχω καταλάβει. Αυτό ήταν μια πρώτη παρουσία. Έτσι τα χάλια μας, δεν χορταίνω να τα βλέπω, δεν χορταίνω. Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι το αντίδοτο σε αυτές τις δουλειές είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο να ξέρει, να ξεχωρίζει το σωστό και επαγγελματία από τον
να μην πω καμιά άλλη λέξη. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τον ενημερωμένο πελάτη. Φυσικά, ναι, θα υπάρχουν και οι ξερόλες, θα υπάρχουν και αυτοί που ξέρουν τα πάντα και αυτοί που μας ζαλίζουν τα μύδια, αλλά από εκεί και πέρα, όταν ο άλλος είναι ενημερωμένος, όμορφα, νοικοκαίρια μένα, μπορείς να τον πεις 5 πράγματα, να καταλάβει, να έχει αντίληψη και να σου πει κάντα ή μη τα κάνεις. Πάντως αυτό το πράγμα, ένα λεβιτοστάσιο, που ενώ δεν υπήρχε πρόβλημα χρημάτων, βέβαια σε κανένα δεν περισσεύουν, αλλά από την άλλη, καμαρώστε εδώ, καμαρώστε εσείς, δεν χρειάζεται να... Αυτά εδώ τι είναι πάλι, αυτά που πάνε. Κάπου δίνουν σε ένα σώμα μέσα. Ο άχρηστος εδώ, ο γύφτος ρε φίλε. Το ένα μαύρο, το άλλο γκρι και δεν... Αυτό είναι γυφτιά αδερφέ. Αυτό εδώ σίγουρα εδώ το εξαριστικό από κάπου αλλού ξυλώθηκε γιατί είναι βαμμένο. Κατάλαβες. Αυτά βλέπω και τρελαίνουμε. Αυτή είναι η παροχή που έρχεται από τον ξυλολέβητα που είναι δίπλα. Θα σας τον δείξω να τον καμαρώσουμε μαζί. Αυτά. Συνεχίζουμε. Χαλαρά σήμερα. Είναι η πρώτη γνωριμία εδώ με το φανταστικό Λεβιτοστάσιο. Δυστυχώς, παιδιά, αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Ναι, θα το πω για πολλωστή φορά. Υπάρχουν μαστόρια που κάνουν πολύ ωραίες δουλειές που τις ζηλεύω. Ναι, θέλω πάρα πολύ να σας γνωρίσω από κοντά εσάς τα καλά παιδιά και φυσικά να κάνω παρουσία τη δουλειά σας για να μπορεί ο κόσμος να έχει μέτρο σύγκρισης και να έχει απαιτήσεις. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Μη φοβάστε τον ενημερωμένο πελάτη. Μη τον φοβάστε. Πραγματικά δεν χορταίνω να το βλέπω αυτό το Λεβιτοστάσιο. Ακόμα και το καλώδιο που πάει στο μοτέρ είναι κάτω στο πάτωμα. Φυσικά μπολιασμένο εκεί πέρα με μονοτική ταινία. Κάτι επικίνδυνο για μένα. Ένα δοχείο διαστολής για πιεστικό που κανονικά θα έπρεπε να συνδεθεί εκεί πέρα. Έχει μπει σε ένα Λεβιτα ξύλου που είναι δίπλα. Θα σας τον δείξω. Δεν θα αντέξω. Το οποίο το έχω απομονώσει εδώ και πόση ώρα. Έχει βάνα με τρελόρα προεπτυχώς. Και αυτή τη στιγμή αδειάζει το νερό που είναι μέσα στο δοχείο διαστολής. Δεν είναι τρίπιο. Και σμπρώχνει, αφού βρήκε έξοδο το νερό τώρα, σμπρώχνει από εδώ να αδειάσει το δοχείο διαστολής για πιεστικό ή τέλος πάντων και για θέρμαση που μας λένε. Βέβαια το ταμπελάκι εδώ το λέει, γιατί οι μάγκες τώρα στα καινούργια δοχεία διαστολής αυτά τα ταμπελάκια που δείχνουν εδώ τη βρύση και που λέει για νερό χρήσης μας τα έχουν καταργήσει, δεν τα δείχνουν. Εντάξει, η πλάκα ποια είναι, δηλαδή εκεί που τρελαίνουμε ρε φίλε. Δίπλα υπάρχει ένας Λεβιτας 80.000 θερμίδες που έχει περίπου 120 λίτρα νερό πόσο έχει, δίπλα ένα μπάφερ 1.000 λίτρα. Ήρθε, σύνδεσε, εντάξει, δίπλα θα σας δείξω μετά, έχει έναν άπλετο χώρο να βάλεις ό,τι θέλεις και ήρθε ο τετραπέρατος ο κοντός ρε φίλε και το δοχείο διαστολής το έβαλε εδώ, δίπλα στο πιεστικό, δίπλα στον καυστήρα, να μην μπορείς να κάνεις δουλειά. Πες μου εσύ, αλλά κάνεις συντήρηση τώρα εδώ πέρα και πάνε, χώσου εκεί μέσα να δουλέψεις. Δηλαδή, μυαλό μηδέν ρε φίλε, μηδέν. Και φυσικά, πρόσεξε τώρα εδώ πόσο ηλίθιοι είμαστε. Φ35, τι είναι αυτή η πιπυρό, το πάει σε Φ20 συστολή, βάνα με τρελορακόρ, άρα μαστό εδώ, Φ20 και μετά έρχεται εδώ πέρα και κάνει αυτό το πράγμα. Υλικά, άσωτα υλικά ρε φίλε, άσωτα υλικά χωρίς λόγο. Θα μπορούσε χωρίς συστολές να συνεχίσει από εκεί με πιπυρό, ακόμα και Φ35, να έρθει όμορφα, ωραία, να συνδεθεί σε μία ίντζα που βγάζει αυτό το συγκεκριμένο δοχείο διαστολής και να τελειώνει το βάσανο. Δηλαδή τα υλικά που έβαλε τώρα είναι και περισσότερα σε λεφτά και είναι χειρότερα σαν δουλειά. Δεν έχουμε μυαλό καθόλου, δεν έχουμε μυαλό, δεν δουλεύουμε με μυαλό. Εδώ πέρα φυσικά μπορώ να σας δείξω μια άλλη κατάσταση. Έχω αδειάσει προσεκτικά με τη βρύση για μπαλκόνι που είναι άδειασα τα νερά εδώ πέρα και φυσικά το μανόμετρο στον αυτόματο πληρώσεως, παιδιά, είναι χαλασμένο. Ενώ έχει μηδέν πίεση αυτή τη στιγμή εδώ το κύκλωμα, αυτό μου δείχνει ένα μπαρ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό. Ναι, χαλάνε και τα
μπαρόμετρα. Εγώ γι' αυτό προσωπικά προτιμώ να βάζω δύο, να έχω δύο ενδείξεις. Οπότε αν μου χαλάσει το ένα από τα δύο, να ξέρω τι μου γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και φυσικά ο αυτόματος πληρώσεις, όπως έχω πει πολλές φορές, η θέση του δεν ήταν εκεί πέρα. Ήταν να καρφωθεί κάπου εδώ πέρα, να μετράει πραγματική πίεση. Εδώ ένα... Αναγουλιάζω ρε παιδιά, πραγματικά αναγούλα με πιάνει. Αναγούλα. Αναγούλα. Αν υποθέσουμε ότι αυτή εδώ η βάνα με το τρελό ρακόρ υπάρχει για έναν λόγο. Δηλαδή άμα συμβεί κάτι να μπορώ να κλείσω τα νερά, να διάσω το λέιντα για να τον πάρω έξω. Κάτι να κάνω. Είναι ανάποδα συνδεμένος. Είναι ανάποδα διδομένες οι βάνες με το τρελό ρακόρ. Δεν ξέρουμε ούτε γιατί τις βάζουμε. Γελάω από τα νεύρα μου, ειλικρινά σας λέω. Εκείνες οι δύο βάνες δοκίμασα να τις κλείσω, δεν κλείνουν με τίποτα. Δες ρε παιδιά, αναγούλα. Αναγούλα με πιάνει, πραγματικά αναγούλα. Δεν χορταίνω να τα βλέπω. Δεν χορταίνω τις αηδίες μας. Έτσι φίλε μου εσύ, αδιούχος υδραυλικός εδώ, να ξέρεις. Πάρε με και τηλέφωνο άμα θες να σου δώσω και το όνομά του. Χέσου. Ο κύβος ερήφθη. Όπως είπε ένας φίλος, τα υλικά που θα βγάλεις, μου λέει, από αυτό το λεβιτουστάσιο φτάνουν να φτιάξεις και ένα δεύτερο. Αφού καθίσαμε και συζητήσαμε εδώ πέρα με την φίλη μου τη Μαρία, η εντολή της ήτανε ξυλώνεις ό,τι μπορείς όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και φτιάχνεις ένα λεβιτοστάσιο να μην ξανασχοληθώ. Εδώ έκανα ένα προσχέδιο, ας το πούμε, το κάνω και σε χαρτί σαν σχέδιο για να το εμπεδώσω και μετά αρχίζω με κάποια υλικά που έχω και συναρμολογώ τους, ώστε να φτάσω σε ένα σημείο να μπορώ να κάνω μια, ας το πούμε, δουλειά όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη και πιο σωστά. Αυτές θα φύγουν εδώ πέρα, εδώ πάνω από τον κυκλοφορτή φαντάζομαι ένα συλλέκτη, ας το πούμε, που θα δίνει πρώτο, δεύτερο και boiler, ισόγειο πρώτο, δεύτερο και boiler. Θα δούμε τι άλλο μπορούμε να διορθώσουμε, να φύγουν αυτά τα παλιοτουμποράματα, εδώ θέλω να βάλω σωλήνα πιπυρό Φ20. Θα δω πως θα το κάνω, εκεί να συμμαζευτούν και τα φίλτρα νερού, γιατί αυτή ήταν η εντολή. Εδώ να συμμαζευτούν και η παροχή του πετρελαίου. Πολύ πιθανό, αφού η δεξαμενή είναι δίπλα μου, θα μπορούσα να κάνω και επιστρεφόμενα. Θα το δω πως θα γίνει. Η εντολή είναι ξυλώνεις και φτιάχνεις ό,τι καταλαβαίνεις. Αυτή ήταν η εντολή μου. Φυσικά το κερασάκι στην τούρτα. Αυτό σας το κράταγα σαν έκπληξη στο τέλος. Από εδώ μεριά στον τοίχο, από πίσω μεριά είναι ο λέβητας του πετρελαίου που έδειξα προηγουμένως και δίπλα έχουμε έναν ξύλο λέβητα. Με ένα μπάφερ, με ένα τέτοιο, μόνο σε υλικά περίπου φύγαν καμιά 6 χιλιάρικα εδώ. Του κουτρούλιο γάμος. Έχουμε γίνει, λέει, εργάτες από το πρωί μέχρι το βράδυ. 2 με 3 φορές βάζουμε ξύλα εδώ μέσα. Η κατάσταση είναι τραγική. Και ο ξυλολέβητας, αν νομίζετε ότι έχει ευκολία, έχει τυράνια μεγάλη. Εδώ στην περιοχή της Χαλκιδικής λένε και είναι πολύ ξύλο από ελιές. Τι κάνουν, δεν ξέρω ακριβώς. Ένα μπάφερ εκεί πέρα, ένας λέβητας, ούτε ξέρω πόσες χιλιάδες θερμίδες είναι, δεν έχει ταμπελάκι, δεν αφήσανε πουθενά τα manual και τα λοιπά, ψάχνουμε να τα βρούμε. Εδώ υπάρχει ένα kit το οποίο θα το μελετήσουμε και αυτό. Ένα μπάφερ 1000 λίτρα και φυσικά, κλασική περίπτωση, δεν χρειάζεται να τα λέμε ρε παιδιά. 2 ίντσες βγάζει παροχή ο ξυλολέβητας. Το πρώτο που θα κάνουμε στην προσαγωγή και στην επιστροφή, συστολή. Δεν έχει κάτι άλλο. Συστολή. Δεν πάνανε ο λέβητας 30.000 θερμίδες, δεν πάνανε 50, δεν πάνανε 100, 200. Εγώ το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι συστολή. Εντάξει, συστολή εδώ. Σύστολή εκεί, σύστολή εκεί, σύστολή εκεί, σύστολή εδώ, σύστολή παντού. Υπήρχε ένα δοχείο διαστολής, το οποίο αυτό που έδειξα πάνω, τα 80 λίτρα που είναι για, είπαμε, για εμένα για νερά χρήσης.
θα ξυλωθεί αυτό. Υπάρχει περίπτωση να το βάλω και εκείνο και θα μπει ένα δοχείο διαστολής ή 80 λίτρα ή 100, δεν αποφάσισα ακόμα, και θα τραβηχτεί ξεχωριστά γραμμή για αυτόματο πληρώσεως για τον ξυλολέβητα. Βέβαια ο φίλος εδώ πέρα λέει ότι με την τιμή του πετρελαίου εδώ που πάει και με την τυράνια που τρώμε, μάλλον θα το γυρίσουμε στο πετρέλαιο να δούμε και πώς θα γίνει, και αν είναι αυτά όπως τα λέει Στράτο ότι θα πέσουμε κατά πολύ στο πετρέλαιο, θα δοκιμάσουμε λέει και το πετρέλαιο. Εντάξει, παρένθεση, αυτά εδώ τα εργαλεία και υλικά είναι μερικά, ούτε τα μισά, από αυτά που έχω μόνιμα μέσα στο αυτοκίνητό μου. Δύο κυκλοφορητές, έναν inverter, έναν απλό, πίνακα, εργαλεία, εκεί μέσα εργαλεία, εδώ μερικά, ένα τελάρο γεμάτο διάφορα εξαρτήματα, πιπυρό. Αυτά όλα είναι μέσα στο αυτοκίνητο και τα κατέβασα, το, όχι αυτοκίνητο, στο μουλάρι. Μικρή παρένθεση, αύριο αργία, μεθαύριο ξεκινάμε δειλά-δειλά, ήρθα να ρίξω μια ματιά, πιστεύω θα φάμε μερικές μέρες εδώ πέρα να συμμαζέψουμε τα συμμάζευτα. Θα μιλήσουμε και για τους ξυλολέβητες, θα μιλήσουμε και για τα μπάφερ, θα μιλήσουμε σε ένα μπάφερ 1000 λίτρα πόσο χιλιάδες θερμίδες ξυλολέβητας καλό θα είναι να μπαίνει. Ελληνική πραγματικότητα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και αν νομίζετε ότι αυτά τα κοιτάκια που βάζουν και όλα αυτά δεν θα έχει υγροποίηση μέσα στον ξυλολέβητά σου, αν το ξύλο δεν είναι στεγνό, δεν πά να κάνεις ό,τι θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις εσύ. Θα μιλήσουμε και για τους ξυλολέβητες, είναι και μια καλή ευκαιρία, το τι τυράνια τραβάει ο κόσμος, και φυσικά αυτά τα συστήματα με αλυσίδες και με κλαπέ και τέτοια για μένα είναι καρμπιλατέρ. Δυστυχώς η ελληνική πραγματικότητα μας προσπερνά πάντα. Αυτό τα λέμε όχι αύριο, μεθαύριο.